Ρε Θεόδωρε, μα τι κορμί είναι τούτο? Ούτε πως έχεις δυο κοπελούθκια, παίζεις κάκι μας είναι γιγάντης. Πότε προλαβαίνεις και κάνει τόση γυμναστική με τόσες δουλειές? Θεόδωρε, εν είναι ότι εμπορώ, είναι ότι θέλω, θέλω να δρώνω, εν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου. Εν είναι δικαιολογίες, Θεόδωρε, εκνεύρισες με τώρα, άντε γεια. Τι σου είπε και τι το κλείσες? Τίποτε, λέμε κάτι για τη Δέσποινα Βαντή. Εσύ γιατί άργησες, πού ήσουν? Εκεί που είμαι κάθε απόγευμα, ρε Δήμητρα. Παναγιά μου, καλά τσεβάρκες αγουράς μες στο χωρκό. Αγάπη μου, σιγά πηγαίνω για να γυμναστώ. Τι έλεγαν οι αρχαίοι? Έρος ανήκατε μάχαν. Νους υγιείς εν σώματι υγιή. Είπα πολλά του τι αρχαίοι. Και πολύ σοφά. Εγώ ευτυχώς καλύψω σε τα δυο. Κοίταξε, για το πρώτο είσαι κομπλέ. Για το δεύτερο, αγάπη μου, θέλεις δουλίτσα. Για τον έρωτα ή για το σώμα? Για το σώμα, πρέπει να το δουλέψουμε. Γιατί είσαι το σώμα μου? Εγώ είπα ότι έχει κάτι. Απλά, πόσες φορές σε έχω παρακαλέσει να έρθεις μαζί μου για τρέξιμο? Ρε μωρό μου, είναι χωρίς φόρμες. Αγάπη μου, είναι που δεν έχεις μάθει από μικρή να γυμνάζεσαι. Κάνεις λάθος. Ξέρεις ότι που μη τσάπεζα μήλο? Και? Ξέρεις πόσο βουράζει για να πιάσει το μήλο? Είναι γυμναστική μέσω του παιχνιδιού. Άσε που μου γραμμένει στο άγο. Σαν θρησκευτική αίρεση ακούγεται αυτό. Άγο σημαίνει αθλητισμός για όλους. Έστελνε μου, βάζουμε το ζόρι. Είσαι μπάσκετ, βολέιμπολ, ποδόσφαιρο. Μπράβο, ρε αγάπη μου, και εσύ τι έκανες από όλα αυτά? Κουσκούς με τις κορούδες. Κι άμα είσαι κανένα σημαντικό αγώνα, έκανα τη cheerleader. Εύκολα το πόδι τα πάνω. Μεγάλη επιτυχία. Δημητρά, πρέπει να γυμναστείς. Τα 40 πρέπει να μας βρούνε fit. Εγώ αργώ ακόμα. Ναι, αλλά τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Α, είναι που να φάμε. Τι με κοιτάζεις έτσι, τι έχει το σώμα μου? Ό,τι θέλεις κάνω εδώ το σώμα. Αλήθεια, κάνει και σπαγκάτο? Έτσι με το κορίτσι λάστιχο. Δημητρά, πρέπει να γυμναστείς. Να σφίξεις λίγο. Η γυμναστική δεν έβλαψε ποτέ κανένα. Μα τι έπαθετε όλοι σήμερα με το σώμα μου? Άντε σε παρακαλώ, άντε. Ωπα βρε αγάπη μου, σε 5 λεπτά τελειώνω. Όχι, μην αγχώνεσαι. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Αποφάσισα κάτι. Είναι επίγον πολύ? Περίπου. Για να σ' ακούσω. Αποφάσισα... θα γίνω σαν τη Δέσποινα Βαντή. Τραγουδίστρια. Και τούτο. Αφού το Δεσποινάκι προλαβαίνει να γυμνάζεται κάθε μέρα με έναν άντρα, δυο μωρά, 23 πλατινένιους και ο πρωταγωνιστικός του Μαμαμία, θα προλάβω εγώ? Μπράβο ρε μωρό μου, χαίρομαι πολύ. Πρώτα θα βάλω στόχο το κορμί της και μετά τους πλατινένιους της. Μου το χαλάς λιγάκι τώρα. Αγάπη μου, να περνούμε πιο πολύ χρόνο μαζί. Ωραία, ωραία. Θες να ξεκινήσουμε από σήμερα? Εννοείται. Εντάξει. Θα σου φτιάξω εγώ ένα πρόγραμμα και εσύ θα τα ακολουθείς. Μπορώ να αυτοσχεδιάσω? Όχι, μωρό μου. Γιατί στο τέλος θα καταδύσω να τρέχω μόνος μου και εσύ να μου κάνεις την cheerleader. Εντάξει. Ξέρεις πόσο πειθαρχημένη είμαι? Ναι, καλά. Σαν το Ζούμπα που πήγες μια φορά και δεν ξαναπάτησες. Τέλος πάντων, θα σου φτιάξω μια προγραμματάρα. Ούτε πρόκειται να τραυματιστείς, ούτε να πιαστείς. Εντάξει. Μην είσαι όμως μόνο κάτι να διευθετήσω. Αφού σου είπα θα τα αναλάβω εγώ. Όχι, αγάπη μου, το ενδυματολογικό. Έχω μόνο ένα ζευγάρι φόρμες. Είναι που να με θεωρούμε στο χωρικό να βρούμε μόνο ένα σετ? Όχι, όχι. Πρέπει να πάω για shopping. Παναγία μου, αγχώθηκα πάρα πολλά τώρα. Τι μπορώ. Πιάτε. Τι είναι τούτα? Λαχανικά τα λένε. Μπρόκολο, κουνουπίδι, καρότο. Και τι πρέπει να τα κάνω? Μήπως να τα φας? Γιατί, εν τίποτε καθαρά Δευτέρα. Έλα, έλα, σου έχω βράσει και αυγά. Ουφου, ανέμπνευση τη μαγειρική σου σήμερα. Αγάπη μου, από τη στιγμή που άρχισες να γυμνάσαι, θα πρέπει να τρέφεσαι και σωστά. Ναι, αλλά μου αρέσκουν εμέναν τούτα. Έτσι είναι. Άμα θες να γίνεις η Δέσποινα Βανδύ, χρειάζεσαι υπομονή, επιμονή και θέληση. Νομίζω μετάνιωσα το. Έλα, ρε, αγάπη μου, ακόμα δεν ξεκινήσαμε το μετάνιωσες. Να κάνεις πρώτα λίγη γυμναστική, να χάσεις θερμίδες και μετά θα μπορείς να φας ό,τι θες. Υπόσχεσαι? Ναι, ματάκια μου. Δεν θα το πιστεύεις τι αποτελέσματα θα έχεις με τη γυμναστική για τη διατροφή. Είμαι σίγουρη σε μια εβδομάδα θα έχουμε ακριβώς τα αποτελέσματα που θέλουμε. Όχι και σε μια εβδομάδα. Δώσε λίγο παραπάνω. Εντάξει, μόνο μου, εσύ ξέρεις καλύτερα. Πάντως αγόρασα καινούργιες φόρμες. Εφήκες. Να δείξω εγώ του Θεοδωρού αν μπορώ ή αν δεν μπορώ να γίνω Δέσποινα Βαντή. Όλοι μπορούμε. Αρκεί να το πιστέψουμε. Και τώρα εγώ πρέπει να φάω τον μπρόκολο, δηλαδή? Ναι, μωράκι μου, για αρχή. Και πότε να πάμε να γυμναστούμε? Μόλις πέσει ο ήλιος. Εντάξει, καλό. Ας φάμε. Προς τα καλή, τι είναι ο πόνος? Το κουνουπίδι σου πού είναι εσένα? Αγάπη μου, εγώ γυμνάζομαι χρόνια τώρα. Με πήγε καθόλου σαν δικαιολογία. Αγάπη,
Θέλεις να ανταλλάξουμε φαγιά. Θέλεις. Όχι, αγάπη μου. Όταν με τη γυμναστική θα χάσεις τις πρώτες θερμίδες, τότε θα μπορείς να τρως αυτά που τρώω εγώ. Καλή όρεξη. Πόσο φαίνεται το outfit μου? Ωραίο, λιτό και απλό. Δεν δερκάζει με την προσωπικότητα μου. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Η προσωπικότητά σου φαίνεται από χιλιόμετρα μακρύ. Αυτά τι είναι? Τα αθλητικά μου. Δεν παίζει τώρα, με δουλεύεις, έτσι. Της μόδας. Δεν μπορείς να γυμναστείς με αυτά, Δήμητρα. Γιατί? Γιατί δεν είναι ίσια. Πάρα πολλά βολικά. Δοκίμασταν να δεις άμα θέλεις. Δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα, ε. Άκου να σου πω. Εν κάνει που πίνω συνέχεια, θα χάσω το στυλ μου. Sorry, εγώ δεν τα βγάλω. Τέλος πάντων, άνοιξε τα πόδια σου. Γιατί, να περάσει που κάτω? Όχι, αγάπη μου, θα κάνουμε λίγη προθέρμανση. Να ζεσταθούμε, πώς το λένε. Άντε, πιάσ' τη μέση σου. Και πάμε. Μία αριστερά, μία δεξιά. Μία αριστερά, μία δεξιά. Πάμε και έναν κύκλο από τα μπροστά, έτσι. Και απ' την άλλη. Μπράβο, τώρα θέλω να τεντώσεις κάτω και να πιάσεις τα πόδια σου. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, μωρό. Είμαι καλή. Είσαι πολύ καλή για αρχή, ναι. Καλά, εσύ γιατί δεν τα κάνεις τούτα? Εγώ, αγάπη μου, γυμνάζομαι χρόνια. Δεν έχω ανάγκη την προθέρμανση. Τι χαιρέ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Επιτόπιο τροχαδάκι, ξεκινάμε αυτή τη στιγμή. Πάμε. Έλα, Δήμητρα, πάμε. Έλα, ανέβαζε στροφές. Ένα αυτό είναι μεσό σελίο. Δήμητρα, μην δυσανασχετείς, ανέβαζε τέμπο. Άντε, μπράβο. Ένι μπορώ πιο πολλά. Μπορείς, πάρε παράδειγμα από μένα. Ένι μπορώ να πάω άλλο. Δεν πειράζει. Έτοιμοι. Φύγαμε. Έλα, πάμε ή πάμε. Τι είναι αυτό που φοράτε? Έβαλα το άρωμα μου, όχι να με πω στι άλλε που βρωμοζολούν. Πάνω απ' όλα το στυλ. Δώσε. Πόσο δίκιο είσαι. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, εσύ. Κι εγώ. Τελικά είναι καθόλου δύσκολο πράγμα η γυμναστική. Αγάπη μου, μου άλλαξες ιδέα και άποψη για την αντοχή σου. Με ξέκανες τελείως. Εγώ? Ναι, τόσα χρόνια που γυμνάζομαι, πρώτη φορά ένιωσα τέτοια εξάντληση. Γιατί το λες τούτο? Γιατί έτρεχες όπως ο Κεντέρης. Αλλιώ! Αγάπη μου, είπαμε να το πάμε σιγά-σιγά. Όταν τρέχαμε, σκέφτομαι ότι όσο πιο γλυόρα έρθουμε, τόσο πιο γλυόρα θα φάμε. Έβαλα ένα στόχο. Και ξέκανες εμένα. Είπες μου να τρέξουμε τρεις φορές που τον μπακάλικο στο σπίτι. Όσο πιο γλυόρα θα τελειώναμε, τόσο πιο γλυόρα θα έτρωγα το κοτόπουλο με τη σάλτσα μουστάρδας. Αχ, τι ωραία, πρέπει να μαγειρέψω κιόλας. Πέταξες μου το. Ρε, αγάπη μου, σε λίγο να πάρω μια ανάσα πρώτα. Πάρε όσες θέλεις, πάω για ντους. Μπράβο, μην βιαστείς καθόλου. Με την ησυχία σου, κλειδώσω εκεί, κάνε αυτά που πρέπει. Γιάννη! Αποφάσισα το. Δεν είπαμε θα τα πούμε σε λίγο να πάρω μια ανάσα πρώτα? Δεν θα ξαναρθώ μαζί σου στο τροχαδάκι. Γιατί? Ακού να δεις, εγώ ήρθα για να δείξω του Θεόδωρου ότι μπορώ. Έστειλα τους για 3 insta stories. Τώρα δεν μπορεί να πει ότι υπάρχουμε τη γυμναστική. Αντιθέτως, είμαι και πολύ γλίωρη. Καλά, σε αυτό δεν μπορεί να σου πάει κόντρα κανένας που την έκρυβε στο στάχυτα. Εμπέμε, είδε να σου βρω στα μαγαζιά μου, αν είσαι εκτόσεις. Πάντως, εγώ σου λέω να το ξανασκεφτείς. Γιατί? Ακού να δεις, εμένα το σώμα μου αρέσκει μου όπως είναι. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Κουράζομαι κάθε μέρα στη δουλειά, πιένε έλα με το αυτοκίνητο, θέλω να έρχομαι σπίτι να χαλαρώνω. Θεούλη μου, με λυπήθηκε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα την αντεχάλω, ειλικρινά σου μιλάω. Στη γυμναστική μόνος και πάλι μόνος.